μας στη σύζωνα τα τελευταία παιχνίδια. Είδαμε τον Πάπου να παίζει άμυνα και ζώνει εκεί, μήνει πόδι, καλή άμυνα. Ξαφνικά η εικόνα άλλαξε. Αντικαστικά έγινε αυτό, έγινε αυτό. Το Ρέθμιο είναι μια ομάδα που το αρέσει να παίζει σε πολλές κατοχές, με πολύ γρήγορο ρυθμό. Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα που μπορούμε και στα δύο τέμπα, και στα δύο τέμπο, και σε αργού, αλλά και σε γρήγορο. Είμαστε καλύτερη ομάδα από το Ρέθμιο και γι' αυτό επικρατήσαμε ακόμα και στο γρήγορο ρυθμό που τους αρέσει. Ωστόσο πρέπει να δούμε κάτι καλά στην άμυνά μας, ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο. Πάγαμε πάρα πολλούς πόντους, πραγματικά. Και τους δώσαμε την ευκαιρία να ξαναμπούν στο παιχνίδι με τρίποντα, τα οποία για τους περισσότερους είναι βεβαιασμένα, αλλά είναι τρόπος παιχνιδιού αυτής της ομάδας. Εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε τα θετικά στοιχεία, γιατί σε συγκεκριμένες στιγμές κυκλοφόρησαμε πράγματι πολύ ωραία την μπάλα και δείξαμε ότι έχουμε πλουραλισμό. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να εστιάσουμε τις αδυναμίες μας, γιατί το ποτάμι έχει δρόμο ακόμα και ο δρόμος είναι δύσκολος. Το καλό ξεκίνημα από ό,τι είναι αυτό. Σας έπιασε τον ύπνο το Ρέθμιο, πήγατε εσείς με βάλτε. Τι έφτιαξε. Εντάξει, σίγουρα παίζει και ο αντίπαλος. Το Ρέθμιο είναι μια καλή ομάδα, έχει πολύ καλούς παίκτες. Τα Αμερικάνους που πραγματικά τους αρέσει το γρήγορο παιχνίδι. Θεωρώ ότι θέμα συγκέντρωσης κυρίως, γιατί δεν σταματήσαμε την ομάδα του Ρέθμιου με φάουλ που μπορούσαμε να το κάνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα καταφέραμε να αλλάξουμε το ρυθμό και να δείξουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από αυτήν. Λεωνίδα, το έχεις πει στην αρχή ότι είμαστε δύο καλοί και στο ένα τέμπο και στο άλλο. Ταυτότητα στο πώς θα παίζετε, έχετε αποφασίσει ότι πρέπει να έχετε, δηλαδή ότι θα είναι μια ομάδα αμυντική ή ψηφιακή, γιατί η αλήθεια είναι ότι από την αρχή τη σεζόν έχετε προδέψει τον κόσμο. Την μια 90, την άλλη και 100 στην άμυνα εξετάσεις και την άλλη 56-49. Έτσι, δηλαδή είναι πολύ απότομες οι διακυμάνσεις και τώρα πλέον δεν συζητάμε για Ευρώπη, αν επηρεάζει η Ευρώπη ή όχι, έχουμε ένα στάνταρ. Είναι καλή και δύσκολη ερώτηση, αλλά θεωρώ ότι μια ομάδα όταν έχει πλουραλισμό μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στο γήπεδο. Εμείς είμαστε μια ομάδα που θετικά τουλάχιστον μπορούμε να γυρίσουμε την μπάλα. Αυτή είναι η ταυτότητα της ομάδας μας, η ομαδικότητα, αλλά και στην άμυνα και στην επίθεση. Αν ένας παίκτης από την άλλη αντίπαλη ομάδα βάζει λόγους πόντους, δεν οφείλεται μόνο σε αυτόν τον μαρκάριο, οφείλεται και στους άλλους που κλείνουν τις αποστάσεις. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που στην ομάδα τη δικιά μας παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και έτσι πρέπει όλοι, σαν σύνολο, και να αμυνόμαστε και να κάνουμε επίθεση. Είναι πράγματα που αφορούν τις αποστάσεις και κάποιες λεπτομέρειες που όμως είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εμείς αυτές τις λεπτομέρειες προσπαθούμε να δουλέψουμε. Και θεωρώ ότι σε κάποιο βαθμό βελτιωνόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αλλά έχουμε ακόμα, όπως είπα, δύσκολο δρόμο και θα πρέπει να τις τελειοποιήσουμε. Συνοματικότητα και το συλλογικό πνεύμα φαίνονται και από τις 28 ασίστ που δώσατε σήμερα. Είναι αυτό τελικά το ισχυρότερο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού πάω. Συνοματικότητα σου στηρίζει το ένα στον άλλο. Αυτό δεν είναι αντιπαρατάξει δηλαδή τους αντιπάλους. Θεωρώ ότι όταν επειδή έχουμε στη δωδεκάδα μας έχουμε βασιλετικούς παίχτες οι οποίοι ξέρουν μπάσκετ, το λεγόμενο ξέρουμε μπάσκετ, δηλαδή είναι μπασκετικοί. Μπορεί να μην έχουμε ένα παίκτη που να καρφώνει ανάποδα ή κάποιο που να βάζει 15 τρίποντα τον αγώνα, αλλά έχουμε παίκτες μπασκετικούς. Όταν έχεις μπασκετικούς παίκτες, συνεπάγεται ότι πρέπει να είσαι πολύ καλός στις συνεργασίες. Εμείς είμαστε καλή ομάδα συνεργασίες και στις αθλητικές και στις επιθετικές. Και φυσικά αυτή είναι η ταυτότητά μας. Έτσι πρέπει να αγωνιζόμαστε και να δίνουμε την απαραίτητη ενέργεια που χρειαζόμαστε και στην άμυνα και στην επίθεση. Γιατί και μέσα από στην άμυνα εννοείται, αλλά και στην επίθεση μπορούμε να βάλουμε πολλούς συνδυασμούς γιατί μας ομάδα μπορεί να παίξει καλά το γήπεδο. Έχει άλλη ερώτηση. Να μας πεις για τον Απόλλωνα τώρα, δηλαδή, γιατί ήταν παιχνίδι μισοβδόμαδα. Ο Απόλλωνας οπότε μας θα έκανε ένα μεγάλο διπλό στη Ρόδο. Εμείς είναι σίγουρα ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Παραδοσιακά η Πάτρα στην έδρα της έχει επιβάλει το δικό της ρυθμό. Πρέπει να τους δούμε στο βίντεο, να τους μελετήσουμε. Ξέρουμε ότι οι προπονητές μας θα κάνουν πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι και θα ξέρουμε τι να χτυπήσουμε και από τι θα πρέπει να προφυλαχθούμε. Θέλει πολύ προσοχή το παιχνίδι, οπότε τα κεφάλια μέσα για να είμαστε την Πέμπτη, να έχουμε την Πέμπτη την εικόνα που πρέπει για να κάνουμε το αποτέλεσμα που χρειαζόμαστε. Εντάξει, καλή ερώτηση. Στο πλαίσιο του προηγούμενου,
πάντα που κυρπάτα έχει μεγάλο ρυθμό, είναι σκυλεύθυνος. Αυτό που θα πει, που θέλετε να κάνετε, θα είναι το ίδιο με σήμερα, το αντίστοιχο με τα προηγούμενα τέσσερα παιδιά, ήταν το που θέλετε. Ποιο πρέπει να σκέφτεστε. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε. Είτε το σκορ πάει στους 100 πόντους για τις δύο ομάδες, είτε στους 50, δεν μας ενδιαφέρει. Το σημαντικό είναι να κερδίσουμε. Αλλά για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να αποφύγουμε κάποια λάθη που κάναμε σήμερα. Και ήδη από όλους τους προπόνους θα τα κοιτάξουμε για να δούμε τι θα κάνουμε.